Και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία μετά από τόσα πολλά χρόνια να γυρίσω τόσο πολύ πίσω σε αυτές τις μνήμες διδασκαλίας και να προσπαθήσω να δώσω ίσως ακόμη ένα ψήγμα, μια ψηφίδα στο πορτρέτο αυτού του πολύ μεγάλου και αγαπημένου δασκάλου. Θα κινηθώ λίγο στο χρόνο. Θα πάω αρκετές δεκαετίες πίσω. Ήμουν μαθήτρια του Μανώλη Χατζημάρκου στο γυμνάσιο, στην πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Αυτά, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ήταν περίπου τις σχολικές χρονίες 76-77. Εκεί μέσα πρέπει να ήταν. Και έτσι λοιπόν θα μεταφερθούμε στο εκεί και τότε, δανείζομαι τους όρους από τη συμβουλευτική ψυχολογία, στην πληροφορία που είχα τότε και στο συναίσθημα που είχα τότε από αυτό το δάσκαλο, αλλά φυσικά πια δεν παραμένω μία παλιά του μαθήτρια, αλλά πλέον και εγώ σχολική σύμβουλος των εκπαιδευτικών μουσικής, να δω και αυτή τη μορφή, όχι με τα τότε μάτια μιας μαθήτριας, αλλά και με τα τώρα μάτια και γνώση μιας συμβούλου καθηγητών μουσικής. Θα κλείσω λοιπόν με το εδώ και τώρα την παρουσίασή μου, αντλώντας, όπως ήδη μερικώς προανέφερα, θεωρητική γνώση από την παιδαγωγική ψυχολογία, από τη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων και τη διδακτική και από την ψυχολογική συμβουλευτική. Δεν είναι εύκολο να γυρίσουμε πολύ πίσω και να βιώσουμε στο τώρα το συναίσθημα του τότε. Θα μου πείτε γιατί τόσο πολύ μιλάς για συναίσθημα και γιατί τόσο πολύ σε ενδιαφέρει να ανακαλέσεις το συναίσθημα που είχες ως μαθήτρια πρώτης και δευτέρας γυμνασίου. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, το συναίσθημα δίνει πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία για όλα τα πράγματα. Είναι λειψή η πληροφόρησή μας για όλα τα πράγματα, αν είναι μόνο γνώση, μόνο δεδομένα και μόνο τεκμήρια. Είναι πάρα πολύ λειψή χωρίς την πλούσια πληροφόρηση του συναισθήματος. Τι μας λέει το συναίσθημα για ένα δάσκαλο, το συναίσθημα του μαθητή για το δάσκαλό του? Τα πάντα. Πόσο υπάρχει, αν υπάρχει παιδαγωγική σχέση. Αν αγαπά το δάσκαλο, ο μαθητής, σημαίνει ότι αυτός ο δάσκαλος αγαπά το μαθητή, αγαπά το αντικείμενό του, σέβεται τον άνθρωπο, σέβεται τον εαυτό του. Απίστευτος όγκος και ποιότητα πληροφορίας. Όταν έχουμε λοιπόν την παιδαγωγική αγάπη και από τις δύο πλευρές, τότε σημαίνει έχουμε ένα σωστό δάσκαλο και ένα σωστό μάθημα. Για να γυρίσω λοιπόν εγώ τότε, χρειάστηκε να σκεφτώ μια συνθήκη της τότε εποχής και με διευκόλυνε πάρα πολύ η ερώτηση, η ανάκληση της ερώτησης που λέγαμε μεταξύ μας στο διάλειμμα, τι έχουμε τώρα, τι έχουμε την επόμενη ώρα, και η απάντηση ήταν Χατζημάρκο. Ποτέ δεν λέγαμε το μάθημα, λέγαμε το όνομα του καθηγητή, πρακτική που συνεχίζουν και τώρα οι μαθητές. Με το που σκέφτηκα μια συμμαθήτριά μου να μου λέει τώρα έχουμε Χατζημάρκο, μου ήρθε το συνέστημα αυτής της λαχτάρας, ανυπομονησίας, χαράς. Το μάθημα της μουσικής ήταν και παραμένει μονόωρο στα γυμνάσια, άρα ήταν πολύ μεγάλη η λαχτάρα να κυλήσει όλη η εβδομάδα και να έρθει αυτή η πολυπόθητη μία ώρα που θα είχαμε μουσική, που θα είχαμε Χατζημάρκο. Ίσως να μην ήμουνα το τυπικό δείγμα μαθήτριας, διότι αυτή η λαχτάρα σίγουρα έκρυβε και το γεγονός ότι ήμουν άριστη σε αυτό το μάθημα. Πήγαινα ήδη πολλά χρόνια στο οδείο, δεν φοβόμουν την εξέταση. Ωστόσο, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου, όχι γιατί επέρωμαι, αλλά γιατί πρώτα αυτοκρίνομαι. Ήμουν και σε άλλα μαθήματα άριστη, αλλά δεν ανέμενα τον καθηγητή να μπει στην τάξη με την ίδια λαχτάρα που περίμενα τον κύριο Χατζημάρκο.
Στο σήμερα αναζήτησα στη βιβλιογραφία ορισμένα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου. Τι διεθνώς περιγράφεται, ποια στοιχεία περιγράφουν έναν καλό δάσκαλο. Ένας καλός δάσκαλος προκαλεί σεβασμό, αλλά χωρίς να τον επιβάλλει. Είναι δίκαιος, ωστόσο μπορεί να είναι αυστηρός και δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές. Ένας καλός δάσκαλος έχει χιούμορ και αυτό που ιδιαίτερα εκτιμούν οι μαθητές του είναι να έχει αυτοσαρκασμό. Και ένας καλός δάσκαλος επίσης αγαπά και κατέχει το αντικείμενό του και έχει μεταδοτικότητα στη διδασκαλία. Ερώτημα, τι από όλα αυτά είχε ο κύριος Χατζημάρκος ως δάσκαλος μουσικής στο γυμνάσιο? Εγώ σας λέω όλα, αλλά για να βοηθηθώ σε αυτή την παρουσίαση, ζήτησα επίσης και κάποιες παλιές συμμαθήτριες να μου πούνε και εκείνες τις απόψεις τους. Αναγκάστηκα να έρθω σε επικοινωνία και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι παράπλευρο στοιχείο αυτής της παρουσίασης, που ξαναβρέθηκα μετά από 38 χρόνια με κάποιες συμμαθήτριες, ξαναεπικοινώνησα εν πάση περιπτώσει και τους ζήτησα να μου πούνε ένα πράγμα, το πρώτο που θα τους έρθει στο μυαλό για τον κύριο Χατζημάρκο. Κρατήστε λίγο την εικόνα αυτής της διαφάνειας που προβάλλουμε τώρα, περάστε τη έτσι γρήγορα με τα μάτια σας. Και αμέσως περνάμε στην επόμενη για να τη συγκρίνουμε, που είναι αυτά που πρώτα και αυθόρμητα είπαν κάποιες παλιές μου συμμαθήτριες. Σας αφήνω λίγο να τα διαβάσετε. Είχε όντως μια λεβεντιά και μια αρχοντιά που με το που έμπαινε στην αίθουσα πλημμύριζε η αίθουσα. Ήταν και το ντύσιμο, αυτό το ότι μνημονεύεται τόσα χρόνια μετά και μάλιστα η συγκεκριμένη που λέει αυτό το σχόλιο είναι εκπαιδευτικός και είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, που εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μετράει και ψάχνει και αξιολογεί πολύ περισσότερα πράγματα από τον εκπαιδευτικό γενικής αγωγής. Ναι, ήταν και το ότι φορούσε γραβάτες και δεν φορούσε ποτέ πουλόβερ. Ερχότανε στην τάξη σαν να πήγαινε σε γιορτή. Πραγματικά λεβεντάνθρωπος και αρχοντάνθρωπος. Μετράει αυτό για το μαθητή, μετράει. Φυσικά πρέπει να καμαρώνει για το δάσκαλό του από την εμφάνιση μέχρι και τα τρίσβαθα της γνώσης του μυαλού, της καρδιάς και της ψυχής του. Ήταν αυστηρός, αλλά ήταν δίκαιος. Τον μαθητή δεν τον ενοχλεί η αυστηρότητα, αν μέσα από το αυστηρό μέτρο απόδοσης, κρίσεων και αξιολόγησης διαισθάνονται οι μαθητές ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Είχε πραγματικά πολύ χιούμορ. Ένα χιούμορ που δεν ήταν ποτέ προσβλητικό. Με το χιούμορ του όχι μόνο δεν μας πρόσβαλε, αλλά με έναν πολύ ανάλαφρο τρόπο μας τιμούσε ή μας χαλάρωνε την ώρα της εξέτασης. Δεν θα ξεχάσω που έλεγε «Εγώ μπορώ να ξύσω τη μύτη μου και από εδώ». Ή «Σε μυρίστηκε ότι είσαι αδιάβαστη, τέτοια μύτη νομίζεις ότι δεν κάνει και περισσότερη δουλειά από τις άλλες». Αυτό δεν είναι μόνο χιούμορ. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο που δεν έχουμε όλοι, ο αυτοσαρκασμός. Γιατί, λένε οι ειδικοί παιδαγωγοί, μετράει ο αυτοσαρκασμός του καθηγητή για τον μαθητή? Διότι ο αυτοσαρκασμός είναι στην πράξη ένα είδος ταπείνωσης. Ο καθηγητής που αυτοσαρκάζεται μπροστά στους μαθητές του, που μειώνει τον εαυτό του περιγελαστικά μπροστά στους μαθητές του, είναι η πιο τρανή απόδειξη για τους μαθητές ότι
Είναι ένας καθηγητής απλός, προσιτός, άμεσος. Δεν είναι αυτός που θα πάρει την έδρα για να δείξει ότι είναι σπουδαίος. Και αυτό παραμένει πάντα ένα σημαντικό στοιχείο αγάπης και σεβασμού των μαθητών για τον καθηγητή τους. Είδαμε σε προηγούμενη διαφάνεια ότι σημαντικό στοιχείο του καλού εκπαιδευτικού είναι να κατέχει και να αγαπά το αντικείμενό του. Κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να ακούστηκαν και δυστυχώς έλειπα στην πρωινή, στο πρωινές συνεδρίες, γιατί ήμουν σε σεμινάριο στη Λάρισα, ήρθα μετά το γεύμα. Πρέπει να ακούστηκαν πάρα πολλά, φυσικά, ήταν το πνεύμα, από τους τίτλους και μόνο το κατάλαβα, για την ψαλτική βυζαντινή διάσταση του δασκάλου Μανώλη Χατζημάρκου. Εδώ τώρα σας φέρνω και κάτι που είναι πάρα πολύ δυτική ευρωπαϊκή κλασική μουσική. Ο Μανώλης Χατζημάρκος ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχε μια τεράστια δυσκολία να διαχειριστεί ο ίδιος πια. Είχε αναλυτικά προγράμματα που προέβαλαν, όχι μόνο προέβαλαν, που όριζαν να διδάσκεται η δυτική, η κλασική μουσική μέσα στα σχολεία. Πολύ λίγες αναφορές είναι, σας δίνω το ΦΕΚ, είναι σελίδες ολόκληρες τα αναλυτικά προγράμματα της μουσικής εκείνης της εποχής. Μερικά παραδείγματα, να διδάσκονται, λέει, οι μαθητές την τοποθέτηση των φθογκοσίμων επί του πενταγράμμου. Μελωδική ανάγνωση της κλίμακας του ντο με ημίση και ολόκληρα. Επίσης, την τρίτη γυμνασίου, λέει, να γίνεται ακρόαση εκδίσκων ή από μαγνητοφόνου έργων προκλασικής και κλασικής μουσικής. Και να σας δίνω πάρα πολλά παραδείγματα, είναι πολλές οι αναφορές και μια έτσι ποιοτική και στατιστική ανάλυση των αναφορών αυτών δείχνει ότι η κλασική μουσική δυστυχώς ακόμη έχει σε πολλά σχολεία και στις συνειδήσεις του κόσμου, αλλά τότε ακόμα περισσότερο είχε πρωτεύοντα ρόλο στην επίσημη δημόσια εκπαίδευση. Πώς ένας δάσκαλος μπορεί να γίνει τόσο αγαπητός, τόσο θαυμαστός, όταν διδάσκει κάτι στο οποίο, το οποίο δεν είναι η δυνατή του πλευρά. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, είχαμε το πολύ μοναδικό φαινόμενο. Φυσικά ο Μανώλης Χατζημάρκος κατήχε πολύ καλά τη θεωρία, την ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής. Αλλά πιστεύω σήμερα πια, εκτιμώντας την παρουσία του στις σχολικές τάξεις των γυμνασίων, ήταν ένα μεγάλο κρίμα που είχαμε αυτόν το σπουδαίο δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής και του υπογορεύαμε, τον διατάζαμε, βάζω τον εαυτό μου μέσα, θεωρώντας σήμερα έναν εκπρόσωπο της επίσημης μουσικής εκπαίδευσης, αλλά ήταν μεγάλο κρίμα να έχεις αυτόν τον ογκόλυθο που θα μπορούσε πάρα πολλά να περάσει έστω και στο ωριαίο μάθημα του γυμνασίου για την ελληνική μουσική, για τη μουσική της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και να έχεις αυτόν τον ογκόλυθο να μιλάει για τους σπουδαίους της Βιέννης, τον Χάιδν, τον Μόζαρτ και τον Μπετόβεν. Ωστόσο, η εκπαίδευση του έδινε και χώρο για κάτι που αγαπούσε πάρα πολύ να κάνει, τις χοροδίες. Η χοροδία είναι ένα κομμάτι υποχρεωτικού έργου του καθηγητή μουσική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ο Χατζημάρκος λάτρευε τις μαθητικές χοροδίες και συγκροτούσε μαθητικές σχολικές χοροδίες, όχι απλώς επιλέγοντας τα πιο καλήφωνα παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, μας έκανε και μεικτές χοροδίες, θα πω για αυτές αργότερα, αλλά έπαιρνε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια του γυμνασίου που δίδασκε και του λυκείου και έκανε χοροδίες πολλών δεκάδων ή και εκατοντάδων μαθητών. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στην πρώτη γυμνασίου κάναμε μία πρόβα για μία σχολική γιορτή, όπου για να χορέσουμε
όλα τα μέλη της χοροδίας χρησιμοποιούσαμε το αμφιθέατρο του τότε πρώτου γυμνασίου Θηλαίων, τώρα νομίζω είναι τρίτο λύκειο στην Κύπρου, που πραγματικά χωράει 200-300 άτομα και ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο από καλήφωνες μαθήτρες γυμνασίου λυκείου που ψάλαμε ή τραγουδούσαμε τραγούδια μαζί. Ήταν μια φοβερή απόλαυση αυτές οι πρόβες, όπου πάλι κατάφερε να επιβάλλεται, να προκαλεί τον σεβασμό, παρά το ότι είχε ένα τέτοιο όγκο μαθητριών. Και εκεί ένιωθες ότι σε αυτό το χώρο, εκτός του αυστηρού πλαισίου της τάξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυτού του αναλυτικού προγράμματος που το σέβονταν, το δίδασκε πάρα πολύ σωστά, αλλά που ήταν ένα αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο δεν κελαϊδούσε ούτε το λαρύγγι του, ούτε η ψυχή του. Στο χώρο της πρόβας της σχολικής χοροδίας, εκεί πια ένιωθες ότι απελευθερώνονταν. Εκεί είχαμε κι εμείς το δάσκαλο που ξέραμε πάντα ότι είναι. Είχαμε κομμάτι από αυτό που είναι κάθε Κυριακή στο ψαλτήρι. Ήταν μια χαρά των μαθητών αυτές οι πρόβες. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που προσωπικά δεν θα ξεχάσω, που μου δίδαξε πάρα πολλά και πάρα πολύ από την κατάνοιξη της Μεγάλης Εβδομάδας. Κάθε Σαρακοστή μάζευε καλήφωνους μαθητές από το δεύτερο γυμνάσιο Ρένων και από το δεύτερο γυμνάσιο Θηλαίων που εγώ φοιτούσα και μας δίδασκε τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Οι πρόβες γίνονταν στον Άγιο Νικόλαο, στο Δεξικλήτος. Ήταν από τις καλύτερες δικές μου στιγμές εκπαίδευσης, παρά το ότι πέρασα από πολλά οδεία και πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και από πολλές αίθουσες ως μαθήτρια ή ως διδάσκουσα εγώ η ίδια. Εκείνες οι βραδινές πρόβες στον Άγιο Νικόλα που είχαμε την εκκλησία δική μας και είμαστε μια υπέροχη παρέα, όπου και ακόμα σε αυτόν τον ιερό χώρο, πολύ φιλτραρισμένο και υπέροχο και διακριτικό, και εκεί υπήρχε το χιούμορ του και το πείραγμά του, με αγάπη πείραγμά του για τον καθένα από εμάς. Αυτές για μένα είναι οι πιο αξέχαστες στιγμές από τη διδασκαλία του. Και έρχομαι στο εδώ και τώρα για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Είμαι κακή στο χρόνο, ελπίζω να είμαι στα πλαίσια. Έχετε άλλα 2 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχουμε να διδαχτούμε από αυτό το μοντέλο δασκάλου σήμερα? Δίδαξε πολλούς, δίδαξε πολλά. Αυτό το μοντέλο, υπάρχει κάτι να κοπιάρουμε, να το πάρουμε εμείς σήμερα ως δάσκαλοι ή εγώ ως σχολική σύμβουλος να το μεταλαμπαδεύσω στους εκπαιδευτικούς μουσικής που συμβουλεύω? Για μένα, αγαπητοί φίλοι, το πιο σημαντικό είναι ακριβώς αυτό, το ότι παρά το ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου που του όριζα να κάνει και με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό δίδασκε, παρά το ότι δεν ήταν το δυνατό του κομμάτι, δεν άφησε αυτή η μουσική που δεν ήταν η πρώτη του αγάπη, αλλά ήταν η υποχρέωσή του, δεν άφησε να τον μαραζώσει. Φυσικά, πώς μπορεί να μαραζώσει ένας λαμπερός άνθρωπος σαν τον Μανώλη Χατζημάρκο? Δεν το λέω για εκείνον, αλλά το λέω ως συμβουλή για τους νυν καθηγητές μουσικής των γυμνασίων. Κάτι που πάγια έλεγα είναι ότι επειδή τα σχολεία μας γίνονται όλο και πιο πιεστικά, υπάρχει όλο και πιο πολύ η πίεση της ύλης, της υποχρέωσης, του ωραρίου, του καλού δείγματος προς την κοινωνία, αυτά πιέζουν πάρα πολύ και καταπιέζουν ένα δάσκαλο. Αυτό που πάντα έλεγα και θα λέω και σήμερα το ξαναλέω πιο 38 θυμούμενοι αυτό το δάσκαλο είναι: αν νιώθετε την πίεση του αναλυτικού προγράμματος, τότε αναζητήστε αυτή τη χαρά, το παραπάνω που χρειάζεται για να λάμψετε ως προσωπικότητες έξω από το σχολείο. Αναζητήστε μέσα στις δυνάμεις σας, τις καλλιτεχνικές. Ποιος είναι αυτός ο χώρος, ο καλλιτεχνικός της προσφοράς που θα σας δώσει, θα σας γεμίσει και θα σας δώσει την επόμενη μέρα μεγαλύτερη λάμψη προς τους μαθητές σας? Βλέπω πολλά τέτοια μοντέλα δασκάλων εδώ μπροστά μου. Το Βασίλη τον Αγροκώστα, τη Σέβη τη Μαζέρα,
Συγγνώμη αν κάποιους άλλους δεν ξέρω την εξωσχολική σας δραστηριότητα, αλλά είναι κατεξοχήν τέτοιοι λαμπροί καθηγητές μουσικής, όπου σκοτώνονται στη δουλειά και εκτός σχολείου, αλλά δεν έρχονται στο σχολείο κουρασμένοι, αποδικατισμένοι, έρχονται στο σχολείο διότι η εξωσχολική τους προσφορά, η καλλιτεχνική, τροφοδοτεί πάρα πολύ τη διδακτική. Και κλείνω, σεβαστέ πρόεδρε και αγαπητό ακροατήριο, με ένα σύγχρονο προβληματισμό. Σήμερα που πια όλοι έχουμε αποδεχτεί ότι η κρίση δεν είναι οικονομική κρίση και η κρίση δεν είναι κάτι πρόσχερο, η κρίση έχει το χαρακτήρα του σύντομου, αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαρύ, είναι κλονισμός αξιών, δομών, κοινωνίας, ηθικής, αντιλήψεων και που ήρθε να μείνει. Αυτό το πράγμα πώς μπορούμε να το παλέψουμε ως εκπαιδευτικοί? Νομίζω, αυτό προσωπική μου άποψη, τη μοιράζουμε μαζί σας, πραγματικά είναι να αναζητήσουμε, ίσως και έξω από το χώρο, το στενό χώρο της εργασίας μας, πράγματα που πραγματικά αγαπάμε και να δοθούμε σε αυτά. Σε περιόδους κρίσεων, λέει κάποια μεγάλη σύγχρονη Ελληνίδα, φιλόσοφος και ακαδημαϊκός, αλλά είμαι κακή στα ονόματα, αυτό που μας σώζει είναι να κάνουμε ακόμη περισσότερα και ακόμη καλύτερα. Νομίζω ο κύριος Μανώλης αυτό θα έκανε και εγώ αυτό αντιγράφω από εκείνον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.